Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τη μέρα που ο καταστροφικός σεισμός της 27 Σεπτεμβρίου χτύπησε την Κρήτη. Από τον ισχυρό εγκέλαδο δεν βγήκε αλόβητος ούτε ο ιερός ναός της Αγίας Ζώνης στο χωριό Αγίες Παρασκιές. Το καμπαναριό της εκκλησίας ύψους 9 μέτρων κατέρευσε μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, με το ναό να παραμένει κλειστός μέχρι σήμερα εξαιτίας των σοβαρών φθορών. Ένα χρόνο μετά, με μια υπαίθρια λειτουργία, τίμησαν τον εορτασμό της Αγίας Ζώνης στις Αγίες Παρασκές. Μεγάλη ήταν η προσέλευση των πιστών, που με συγκίνηση έσπευσαν να προσκυνήσουν στη χάρη της προστάτηδας του χωριού. Έχουμε κάνει ενέργειες όπου η αρχαιολογία θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, να ξαναστεγαστούμε στην Αγία Ζώνη. Είμαστε βέβαιοι ότι του χρόνου πιστεύουμε κιόλας ότι θα ευλογήσει και η Αγία Ζώνη να λειτουργήσουμε μέσα στο ναό της. Βλέπετε πόσες χιλιάδες κόσμος βρίσκεται σήμερα εδώ. Την θαυματουργία Αγία Ζώνη επισκέπτονται άτεκνα ζευγάρια όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο, προκειμένου να τους βοηθήσει να αποκτήσουν παιδί. Εδώ ο κόσμος έρχεται και μας διηγείται ότι βρίσκεται θεραπεία σε πολλές ασθένειες και άνθρωποι που ζευγάρια νέων ανθρώπων που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, εδώ η Παναγία, δίνοντάς τους το ζώσμα. Έχουμε ένα σκηνάκι που το λέμε ζώσμα και με αυτό το δένουν οι άνθρωποι, η γυναίκα γύρω από τη μέση της και συλλαμβάνει μετά παιδί με τη χάρη της Παναγίας. Μετά τον πανηγυρικό εσπερινό για τον εορτασμό της Αγίας Ζώνης, ακολούθησε και το καθιερωμένο πανηγύρι στο χωριό των Αγίων Παρασκιών. Πλήθος κόσμου με καλή διάθεση έσπευσε να διασκεδάσει μετά από 2 χρόνια αποχής εξαιτίας της πανδημίας. Γιατί να περιμένουν οι αγορές για τη νέα σχολική χρονιά? Μας περιμένει η πληρωμή τους. Αγόρασε σχολικά είδη με τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και επίλεξε ως 12 άτοκες δόσεις μέσω WinBank.